Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog εδώ, στο Prom Show. Σήμερα βρισκόμαστε στο Κοροπή, στα κεντρικά γραφεία της Boss Ελλάδος. Πάμε να δούμε πώς είναι μια μέρα στη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία τεχνολογίας στη χώρα μας. Με παρουσίαση της Prom Racing, όπου σήμερα θα δούμε πολύ συνοπτικά, θα έλεγα, το business plan της ομάδας μας. Τα περσινά αποτελέσματα μας κατατάσσουν ως την κορυφαία ελληνική ομάδα, top 10 στο παγκόσμιο στερέωμα του διαγωνισμού. Αφήνουμε την κατηγορία Combustion, έχοντας κατασκευάσει 4 αγωνιστικά μονοθέσια. 11 χρόνια στο διαγωνισμό, 11 χρόνια εμπειρίας στην συγκεκριμένη κατηγορία. Είναι, επομένως, όπως καταλαβαίνετε, μια πολύ σημαντική χρονιά για εμάς, καθώς η ομάδα θα περάσει για πρώτη φορά στην ηλεκτροκίνηση. Στη σημερινή παρουσίαση, λοιπόν, δεν κάνουμε και κανένα διάλειμμα τώρα. Εννοείται, πάντα. Πάμε για το σφαιράκι. Πήγαμε. Πάμε. Σούπερ. Σε αυτό το σημείο του vlog έχουμε μαζί μας την υπεύθυνη εταιρικής επικοινωνίας της Boss Ελλάδος, κυρία Θεολογίτου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία εδώ στην Boss. Μπορεί, όπως είδε, να μας κερδίσατε στο ποδοσφαιράκι, αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Είπαμε, εσείς ξέρετε να κατασκευάζετε πολύ καλά αυτοκίνητα, μονοθέσει, αυτό μας ενδιαφέρει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ακριβώς, ναι, αλλά ταυτόχρονα μάλλον είναι μια καλή ευκαιρία να πάρουμε ένα ποδοσφαιράκι στο office. Αργύρη, που είσαι υπεύθυνος στο Logistics, να το ακούσεις αυτό. Όπως είδατε, πριν λίγες μέρες ανακοινώσαμε στα social media της ομάδας ότι Boss Ελλάδος για μία ακόμα χρονιά βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας. Πώς λοιπόν βλέπετε αυτή την συνεργασία σε μία χρονιά σταθμό για την ομάδα, καθώς θα κατασκευάσουμε το πρώτο ηλεκτρικό αγωνιστικό μονοθέσιο?
Όπως το είπατε και εσείς, δεν είναι πρώτη φορά που η Bosch Ελλάδας συνεργάζεται με την Brome Racing. Μετράμε συνολικά 4 χρόνια συνεργασίας. Είναι μια συνεργασία η οποία είναι win-win. Και αν κρίνουμε από το παρελθόν και μόνο, θεωρούμε ότι θα συνεχιστεί κατά τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή θα είναι μια άκρως πετυχημένη συνεργασία και φέτος. Μάλιστα το γεγονός ότι η Brome Racing αλλάζει σελίδα και πηγαίνει στην κατασκευή ηλεκτρικού μονοθέσιου, αυτό το γεγονός από μόνο το αποτελεί πρόκληση τόσο για τα μέλη της ομάδος όσο και για τους ίδιους τους χορηγούς. Ναι. Και είναι και πολύ σημαντικό κιόλας να ξέρει η ίδια η ομάδα ότι όποιους νέους στόχους και νέες προκλήσεις βάλει, έχει στο πλευρό της ανθρώπους και εταιρείες που πιστεύουν σε αυτή, που πιστεύουν στο όραμά της, που πιστεύουν στη φιλοσοφία της Brome Racing. Βλέπουμε όμως ταυτόχρονα παγκόσμια ότι η ίδια η Bosch κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, κινείται προς το χώρο της ηλεκτροκίνησης. Ποια είναι λοιπόν η στόχη που έχει βάλει η εταιρεία? Η εταιρεία έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο το 2020 να μειώσει το ανθρακτικό αποτύπωμα τόσο στα προϊόντα της όσο και στην παραγωγή τους. Για να το πετύχει αυτό χρειάζεται να παράξει νέες τεχνολογίες σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Άρα λοιπόν αν λάβουμε υπόψη τον τομέα της αυτοκίνησης, η ηλεκτροκίνηση αποτελεί μονόδρομο για να το επιτύχουμε αυτό. Και είναι και το μέλλον και βλέπουμε κιόλας και τεράστιες αυτοκινητοβιομηχανίες κιόλας να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση της ηλεκτροκίνησης. Και για μας και εμάς την Bosch το μέλλον του αυτοκινήτου είναι αυτόνομο και ηλεκτρικό. Ακριβώς, ναι. Το είδαμε κιόλας και στο κάτω στην εκπαίδευση που κάναμε την πολύ σύντομη, με τις υψηλές τάσεις, που μάθαμε λίγο πώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Να πούμε κιόλας ότι από το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά που η Bosch Ελλάδος αποφάσισε να μπει στο διαγωνισμό και ήταν και ουσιαστικά μπήκε μέσω της Brome Racing. Επομένως, ποιος είναι ο λόγος που αποφάσισε η ίδια η Bosch Ελλάδος να μπει στο διαγωνισμό και γιατί συγκεκριμένα το Formula Student? Η Bosch επέλεξε το θεσμό του Formula Student γιατί καταρχήν συνδέεται άρρηκτα με το αντικείμενο ενασχόλησής της και κατά δεύτερον γιατί είναι ένας τρόπος να ενισχύσει την τεχνολογική έρευνα και καινοτομία. Και μια τελευταία ερώτηση. Η Bosch Ελλάδος είναι από τους παλαιότερους χορηγούς που έχει, premium χορηγούς που έχει η ομάδα μας. Έχετε δει μέλη της Brome να γίνονται εργαζόμενοι. Πώς βλέπετε επομένως την πρόοδο και την εξέλιξη που έχει η Brome Racing όλα αυτά τα χρόνια? Από προσωπική εμπειρία, επειδή έχω ζήσει από κοντά την ομάδα και έχω βρεθεί κοντά σε 4 γενναίες φοιτητών της Brome Racing, αυτό το οποίο μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι όντως υπάρχει εξέλιξη και πρόοδος και μάλιστα αλματώδης. Η ομάδα εκεί που αγωνιζόταν να κατασκευάσει ένα μονοθέσιο και να πάρει μέρος στους διεθνείς διαγωνισμούς FSAE μετά απέκτησε μια σταθερή πορεία και αυτή τη στιγμή δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που έχουν παράδοση στο συγκεκριμένο θεσμό όπως το Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρτη. Θεωρώ ότι σε λίγα χρόνια θα ανταγωνιστεί επί ίσης όρης αυτές τις πολυτεχνικές σχολές οι οποίες διαθέτουν υπέροχα budget και τεχνογνωσία καθώς δίπλα έχουν την υποστήριξη μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών. Ακριβώς και ελπίζουμε κιόλας και με την νέα σελίδα που ανοίγει φέτος η ομάδα να αποκτήσουμε εμπειρίες και γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο τομέα έτσι ώστε να γινόμαστε και κάθε χρόνο ανταγωνιστικοί. Θεωρούμε κιόλας ότι και από την πρώτη μας χρονιά
ότι θα φέρουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Οι στόχοι που έχει θέσει η ομάδα είναι πάρα πολύ ψηλοί. Και μάλιστα θα επιδιώξουμε να συμμετέχουμε και σε πολύ απαιτητικούς διαγωνισμούς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την μίνι συνέντευξη. Ελπίζουμε η συνεργασία της BOSS Ελλάδος με την Brome Racing να συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα. Είναι χαρά, όπως είπαμε, να έχουμε δίπλα μας εταιρείες και ανθρώπους που πιστεύουν στο όραμα της Brome Racing. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ και εύχομαι καλή επιτυχία στην ομάδα και να τα ξαναπούμε του χρόνου συζητώντας, μάλλον το θέμα της συνέντευξης του χρόνου να είναι κάποια διάκριση. Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα επεισοδίου στο Prom Show. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την BOSS Ελλάδος για την φιλοξενία. Και εσείς φυσικά μην ξεχνάτε να μείνετε συντονισμένοι σε όλα τα social media της ομάδας. Και επίσης subscribe στο κανάλι της ομάδας στο YouTube. Γεια σας!